Προχωράω όμως, γιατί η Τζο έχει επιστρέψει στην Ελλάδα και πριν φτάσει στην Ελλάδα μας είχε παραχωρήσει την πρώτη της αποκλειστική συνέντευξη, γιατί ήταν η κοπέλα η οποία αποχώρησε την Πέμπτη στο Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τι είπε αποκλειστικά στην εκπομπή μας. Και χρησιμοποιεί πάλι τη λέξη τοξικό. Τζο, θέλω να μου πεις πώς είναι οι πρώτες στιγμές εκτός Survivor All Star. Από τη μία, ήθελα να παραμείνω για να βρω τον εαυτό μου αγωνιστικά, γιατί είχα περισσότερες προσδοκίες από μένα και πιστεύω ότι λίγο χρόνο να είχα ακόμα θα πήγαινε καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι καλύτερα που αποχώρησα, επειδή φέτος το ζούσα για δεύτερη φορά και δεν είχα τον ίδιο ενθουσιασμό. Και από την άλλη, φέτος τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα σε θέμα reality. Δηλαδή, φέτος είναι ένα πολύ σκληρό reality και όλοι εκεί μέσα έχουν πάει συνειδητοποιημένοι να κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν όσο περισσότερο γίνεται. Πώς είδες την αντίδραση των υπόλοιπων συμπαικτών σου στην ανακοίνωση της αποχώρησής σου? Θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι με συμπαθούσαν τα παιδιά, γιατί είχαμε καλές σχέσεις, τους είχα φερθεί κι εγώ πολύ καλά. Κάποιοι σίγουρα στεναχωρήθηκαν, αλλά ίσως και υπήρχαν και άτομα τα οποία χάρηκαν. Δηλαδή, αυτοί που με ψήφισαν δεν νομίζω ότι τους πήρε ιδιαίτερα από εύκολα. Το περιβάλλον είναι αρκετά τοξικό και πρέπει πραγματικά να μην επηρεαστείς. Στη δικιά σου ομάδα είχαν γίνει υποομάδες? Σίγουρα υπήρχαν παρέες. Γιατί στην ομάδα μου, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχαν αρκετοί παίχτες που ήταν από την ίδια χρονιά, από το 2018. Με τον Ασημακόπουλο τι έγινε? Είδαμε κάποια στιγμή μια οικειοθελή αποχώρηση και μετά έπεσαν πάνω του να μην φύγει. Εσένα που είναι και φίλος σου και κάνατε παρέα μας στο παιχνίδι, τι σου είπε? Ο Γιώργος απλά στεναχωριόταν που ψηφίζεται και γενικότερα ήταν κάπως απομονωμένος από τους υπόλοιπους, δεν ασχολιόταν πολύ, δεν έκανε ιδιαίτερη παρέα με κάποιον. Αλλά νομίζω τον πείραζε κυρίως που ενώ φέρνει νίκες, ήξερε ότι πάντα αυτός θα ψηφίζεται. Με τον Βασάλο τι ακριβώς έγινε? Είπες κάποια στιγμή κάποιος τον προστατεύει. Ποιος πιστεύεις ότι τον προστατεύει? Εγώ με τον Κωνσταντίνο δεν είχα κανένα προσωπικό θέμα. Ίσα-ίσα ό,τι ήθελα του το έλεγα. Έβλεπα μία ομάδα η οποία, παρόλο που δεν έφερνε ο Κωνσταντίνος νίκες, δεν τον ψήφισε. Και εγώ δεν καταλάβαινα γιατί να μην ψηφίσει ένα παίχτη ο οποίος δεν φέρνει κάποιο αποτέλεσμα. Γενικά ο Κωνσταντίνος τα έχει καλά με όλους. Δεν στεναχωριόταν αν δεν έφερνε κάποια νίκη. Και γενικά όταν ψηφίστηκε, τον πείραξε που βρέθηκε στη θέση του υποψηφίου. Γιατί πιστεύεις ότι έφυγε από αυτά που άκουγες κιόλας, σωστά της ισχύες? Γενικά εγώ όταν μπήκα στο παιχνίδι δεν αντάλλαξα κάποια κουβέντα με το Στάθη, δεν είχα καθόλου επαφή. Νομίζω ότι του μεταφέρθηκε κάποια πληροφορία απ' έξω. Κάποια νέα παίχτρια από την ομάδα του κάτι του είπε και νομίζω ένιωσε κάποια ανασφάλεια και βγήκε έξω για αυτόν τον λόγο, δεν ξέρω. Η Μαριαλένα γιατί έχει τόσο μεγάλη κόντρα με την Μελίνα? Νομίζω η Μαριαλένα γενικά ψηφίζει τις γυναίκες επειδή ίσως προσπαθεί να φύγουν οι γυναίκες από την ομάδα της ώστε να μπει ο κανόνας των τριών και να προστατευτεί. Ο Βασάλος είπε κάποια στιγμή ότι ο Μάριος διώχνει τους δυνατούς παίκτες. Σας είχε πει σας κάτι έτσι εκεί που καθόσασταν και μιλάγατε? Γενικά ο Μάριος δεν μου έκανε την καλύτερη εντύπωση μόλις μπήκα στο παιχνίδι και νομίζω ότι πολλά πράγματα δεν φαίνονται στην τηλεόραση. Μάλιστα. Δεν ήθελε να μπει όμως Survivor τελικά αυτό το κορίτσι από ό,τι καταλάβουμε, αφού και αυτή χαίρεται που βγήκε. Περίεργο. Απλώς να κρατήσουμε ότι. Εύκολα. Ναι. Άλλη μια παίκτρια που λέει για το Μάριο ότι είναι αλλιώς μπροστά, αλλιώς πίσω. Μαζί με το Στάθη Σχίζα, μαζί με την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου που δεν ξέρω αν μας το έχει πει στον αέρα ή εκτός. Πάντως τα κρατάμε αυτά. Όπως επίσης και για την Μαριαλένα και για τον Βασάλο, δηλαδή για τη δική της ομάδα, φαίνεται ότι δεν τους έχει ιδιαίτερα σε εκτίμηση τους συμπαίκτες της. Εντάξει, μπήκε σε ένα παιχνίδι με στρατηγική, Βρένικο μου. Δεν μπήκε σε ένα παιχνίδι να παίξει τσιγκολελέτα. Το συγκεκριμένο κορίτσι φαντάζομαι δεν μπήκε με στόχο τη νίκη. Όχι, ήθελε να βοηθήσει τις σπουδές της οικονομικά και γι' αυτό έχει πει. Ναι, άλλο αυτό. Και ήρθε η στιγμή, τώρα σιγά σιγά η πιο αδύναμη κρίκη είναι εκτός. Αλλά αν τα βάλεις κάτω, τα χρήματα που έχουν πάρει μέχρι στιγμής είναι απίστευτα είναι πολλά. Είναι πολλά. Ναι. Δηλαδή όσοι φτάσανε μέχρι σε αυτό το σημείο. Αυτοί που μπήκαν από την αρχή ειδικά. Ναι, δεν είναι. Τους, βέβαια, 8 Ιανουαρίου υπολογίστε, είναι 2,5 μήνες κοντεύουν. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Ναι. Σχεδόν έπαθλο.
Ναι. Τι άλλο αποκλειστικό μας έχεις, αγαπημένη μου, να ευχαριστήσουμε και την Τζο και την Κατερίνα Νινιού για τη συνέντευξη. Βεβαίως.